Ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε το τέταρτο επεισόδιο της σειράς μας και θα κάνουμε ένα draft. Το πιο γρήγορο draft θα κάνουμε, draft challenges, μπορεί να έχει και άλλο βίντεο. Σκέφτηκα ή το καλύτερο ή το πιο γρήγορο draft, θα κάνουμε το πιο γρήγορο. Θα έχουμε και άλλα draft challenges στη σειρά σίγουρα. Πείτε μου αν σας αρέσει, πιστεύω σας αρέσει. Οπότε, η μόνη αλλαγή στην ομάδα μου είναι ο Γιωρίς, τον οποίο τον αγόρασα, αλλά τον πούλησα για να κάνω τον draft και θα τον ξαναγοράσω. Και πήρα Αλεσανδρίνη, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, 6 μάτς 10 γκολ, είναι καρασπασμένος. Είναι πάρα πολύ καλός γενικά ο Αλεσανδρίνη, μου αρέσει απίστευτα. Οπότε, αρχίζουμε τώρα τον draft κατευθείαν, θα έχουμε και gameplay, δεν ξέρω αν θα κάνω edit. Οπότε αρχίζουμε 15 χιλιάρικα για να δούμε το πιο γρήγορο draft. Ξέρετε τι σημαίνει, ωραία, θα πάρουμε το 4-2-3-1, όχι, ναι, το 4-2-3-1, οπότε πάμε να δούμε. Πρώτο pick, για να δούμε. Οκ, καλό γιατί είναι ο Sterling και μπαίνει αλλαγές και έχουμε ολόκληρη την 11, οπότε παίρνουμε Sterling, 93 pace. Και πάμε στο striker κατευθείαν, για να δούμε. Κακή επιλογή είναι, δεν μας πολύ νοιάζει νομίζω. Είναι ο Γκαμπριέλ Χεσούς, δεν είναι κακό. Για να δούμε αν θα κάνει κανένα link. Οπότε πάμε στο cam. Είναι ο Promes, εντάξει είναι και πολύ καλό. Αλλά εντάξει. Άλλο cam. Ο Ziheds είναι, με το Royce θα πάρω Ziheds φυσικά. Ωραία, έχουμε κάνει εδώ κάποια links. Το άλλο cam είναι ο Κούντους. Ωραία, δεν έχουμε αρχίσει καλά, δεν καλοί παίχτες. Κάνει και εδώ link εντωμεταξύ. Ωραία, πάμε να δούμε. Τουλάχιστον έχουμε καλούτσι και άμυνα. 72. Θα θέλαμε το Fred, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε. Πάμε στο left back. Μεντί. Καλός, αλλά πάλι δεν κάνουμε links. Δεν ξέρω, δεν πάει πολύ καλά. Κανσέλο. Οκ, αυτό είναι καλό. Οπότε θέλουμε έναν. Ένα καλό συμπέ από Αγγλία. Ναι, είναι Βαράν. Καλό. Και εδώ θέλουμε από Αγγλία για να τους αλλάξουμε. Για να δούμε. Λαπόχη. Βασικά εντάξει, δεν είναι κακό. Οπότε, εδώ θα πάρουμε το speed στους goalkeepers. Μήπως είναι. Οκ, είναι ο Massip. Κάνει link. Δεν μας χαλάει. Οπότε πάμε και στο CDM. Και είναι ο Ζακάρια. Ναι, ο Ζακάρια. Πάλι φρέντα θέλαμε. Ναι, δεν κάνει κανένα link. Πότε η αρχική ομάδα δεν είναι και πολύ κακή, απλά δεν έχουμε chemistry. Πότε πάμε. Γέντλιν, okay. Δεν χρησιμεύει πουθενά. Πάμε στο άλλο, για να δούμε. Ντάμφριζ είναι εδώ. Ούτε εδώ χρησιμεύει. Θέλουμε Άγγλους. Καλούς από το κέντρο. Γιατί δεν γίνεται έτσι. Καράσκο, όχι. Καράσκο, δεν μας κάνει. Για να δούμε. Τελευταίο από τις ριζέρβες. Εδώ είναι ο Σαλάχ. Αυτό είναι καλό, νομίζω είναι ο Σαλάχ. Ναι, είναι ο Σαλάχ είναι. Οπότε δεν μπαίνει βασικός, αλλά για αλλαγή καλό θα είναι. Οπότε δεν θα έχουμε καλό κέμιστρο. Οπότε θα σπάρουμε όσο καλύτερους παίκτες μπορούμε. Εδώ έχουμε τον Ασένχο έχουμε νομίζω. Ναι, οπότε θα τον βάλουμε και βασικό κατευθείαν, είναι καλύτερος από το Μάσικ λογικά. Οπότε για να δούμε. Θα έχουμε εδώ κάτι. 83, 90. Ω, αυτό είναι πολύ καλό. Κέιν, ελπίζω να μας κουβαλήσει. Οπότε αλλάζουμε το striker και είναι μεγάλο upgrade. Οπότε πάμε στο επόμενο. Davis θα είναι εδώ 100%. Δεν βοηθάει πολύ. Βασικά θα κάνω αυτό. Ναι, καλά, κάτι καλύτερο είναι. Γιατί ο Davis έκανε λίγο σαν το cancel. Οπότε επόμενο. Βαϊνά, όχι ρε φίλε. Ο πλάνο, πολύ κακό. Οπότε τώρα κάπου εδώ τελειώνουν τα πικ. Στην άμυνα δεν μπορούμε να πάρουμε και πολύ καλύτερα. James. Οπότε το draft είναι μέτριο θα έλεγα. Μέτριο για το πιο γρήγορο. Δεν μας έδωσε πάρα πολύ καλά picks. Εμπαμπό εδώ δεν μας βολεύει καθόλου. Βασικά μας το βολεύει λίγο. Οπότε Αλεσανδρίνη. Οπότε η ομάδα είναι αυτή. Αρκετά μέτρια θα έλεγα. Εντάξει, δεν βγάζουμε καλό και εμείς, αλλά δεν έχουμε και κακούς παίκτες θα έλεγα. Οπότε αλλάζουμε εδώ Αλεσανδρίνη. Καράσκο. Εδώ ωραία. Και έχουμε 84 rating, 77 chemistry. Δεν μπορώ νομίζω να κάνω κάτι καλύτερο. Οπότε αυτό είναι, πάμε πάνω και το προπονητή και αρχίζουμε να παίζουμε. Οπότε τα λέμε στο gameplay. Οπότε επιστρέφουμε, βλέπετε έχω βελτιώσει το chemistry. Έβαλα τον Εμπαμπού, μόνο αυτό. Και ανέβηκε το chemistry, έφτιαξε και τα tactics. Οπότε πάμε να παίξουμε. Για να δούμε, ελπίζω να περάσω στο το πρώτο γύρο. Οπότε η ομάδα δεν είναι και πολύ κακή. Πάμε να αρχίσουμε.
Ελπίζω να νικήσουμε. Δεν είναι κακή ομάδα. Εγώ ότι περίμενα χειρότερη να πω την αλήθεια. Πλάφα ήθελα λίγο περισσότερο chemistry. Πότε οι αλλαγέ θα είναι. Βγάζω κουντού, πώς το λένε. Βγάζω Σαλάχ. Αυτό νομίζω. Δεν χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο. Πότε αντίπαλο δεν θέλει να μπει νομίζω. Μα όχι, ώρα μπήκε. Για να δούμε τι ομάδα θα έχει. Και τι chemistry θα έχει. Ναι, έχει πολύ καλή. Εντάξει. Δεν έχει καλύτερη νομίζω. Απλά έχει καλύτερο chemistry. Δεν είναι κακή. Okay. Έχει ένα Σαλάχ, ένα Λεβαντόφσκι και ένα Ντάγκλας Κώστα. Εντάξει. Εντάξει, πιστεύω ότι την έχουμε. Θα προσπαθήσουμε. Οπότε πάμε κατευθείαν να κάνουμε τις αλλαγές. Για να δούμε. Ωραία, πότε. Έτσι είναι η ομάδα. Αυτό που θα κάνω είναι να βγάλω τον Κουντούς. Βάζω Σαλάχ, έτσι, τον βάζω στα πλάγια. Το άλλο θα είναι τελικά τώρα μόνο βγάζω το Ζιχέτζ γιατί στο καμ δεν μπορεί παιδιά. Έχει μόνο 80 pace νομίζω. Και οπότε αυτό. Και η άλλη αλλαγή λογικά θα είναι ο Ντέιβις στον Λάιμερ στο ημίχρονο. Ναι. Οπότε αρχίζουμε. Ωραία είναι η ομάδα. Μόνο κακό είναι λίγο το chemistry. Αλλά πάμε. Και είναι. Αρχίζουμε. Μπαμπού. Ωραία στο πρόμες. Δεν έχει αλλάξει ακόμα το σύστημα. Αχ, δεν βγήκε τον Πόλερο. Επίσης παίζω από PS4 φυσικά γιατί δεν έχω το PS5 και στο PS5 είναι το Next Gen Gameplay. Έχει διαφορές από το PS4. Ωραία, κόβει εδώ. Σακάρια. Κακή πάσα. Πρέπει να παίξω λίγο πιο συγκεντρωμένα. Ωραίο σοβαράν. Πρόμες. Ακόμα δεν έχει αλλάξει το σύστημα. Ω, γιατί κάνουν τέτοιες πάσες. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ντέιβις. Βαράν δεν κλέβει αυτή τη φορά. Ω, τεράστιο κενό στην άμυνα. Το χάσε. Δεν ξέρω εκεί που ήταν ο Μεντή. Δεν ξέρω τι έγινε. Ο Μεντή δεν ξέρω τι έκανε εκεί. Τέλος πάντων. Πότε πάμε. Δεν ξέρω ο Μεντή τι έκανε. Σαλάχ. Έχει αλλάξει το σύστημα. Κλέβει. Αλντερβάιρελ δεν τον κόβει ποτέ. Μεγάλη ευκαιρία. Όχι, πέναλτι, εντάξει, φυσικά. Ωραία, ξεκινάμε ωραία, πέναλτι. Μου το έκανε ο Χέντερσον. Πότε, θα το εκτελέσω με τον Κέινι, με τον Σαλάχ. Θα δούμε ποιος έχει καλύτερο. Πολύ ωραίο. Για να δούμε, ήταν όντω. Ναι, εντάξει. Τα δίνει αυτά η AI, αλλά εντάξει. Ωραία, ο Κέιν νομίζω έχει πολύ καλό. Ναι, ο Κέιν. Με διαφορά, οπότε. Θα το κάνω πανέγκα, γιατί πιάνει πάντα. Ελπίζω να πιάσει. Και έπιασε 1-0. Πολύ ωραία. Ανοίγουμε το σκορ με το Kane στο 9. Θα δούμε και το κιόλας πώς είναι. Θα τον δοκιμάσουμε. Έχει μια πολύ ωραία κάρτα. Είναι και ακριβώς. Εντάξει, ένα μύριο κάνει, αλλά είναι, έχει μια καταπληκτική κάρτα. Τα έχει όλα πραγματικά. Οπότε, Λεβαντόφσκι. Ελπίζω να γλιτώσουμε το Kick of Glitch. Δεν το γλιτώνουμε φυσικά. 1-1. Με Kick of Glitch. Okay. Λογικά πράγματα. Ξανά ισοπαλία. Για να δούμε. Θα βάλουμε κι εμείς. Kane. Το strength φαίνεται, αλλά εντάξει. Δεν έπρεπε να το πάω μόνος. Βαράν εδώ. Δεν μπορώ να την πάρω. Εμπαμπού. Ωραία ο Λάιμερ. Κόβει. Πρόμες. Πρόμες. Έχει το pace. Θα τον περάσω. Ξανά ευκαιρία. Θα το ρίξω με το πρόμες. Το βάζει 2-1. Ωραίο goal από το πρόμες. Και 2-1 ξανά μπροστά στο σκορ. Σας είπα, μπορεί να τον νικήσουμε. Αλντερβάιρελ. Το Αλντερβάιρελ είναι πολύ κακός. Δηλαδή έχει 56 pace, μεγάλο κενό στην άμυνα. Και το πρώτο γκολ και το δεύτερο. Ίσως μπορεί να το έβαλα εξαιτία του. Ραφ. Ζακάρια. Ζακάρια. Θα το πάω με τον Ζακάρια. Όχι, θα το πάω. Σαλάχ. Ντέιβις. Περνάω τον Ντέιβις. Αχ, με κυνηγάει όμως. Σαλάχ. Ήταν δύσκολο από εκεί. Δεν έπιασε. Αυτά στο FIFA 20 έπιαναν. Στο 21 δεν πιάνουν. Εντάξει. Σεμέδο. Φρέντ. Αλντερβάιρελ ξανά λάθος. Ο Αλντερβάιρελ σας είπα είναι το αδύναμος κρίκος του. Και τον περνάω πάλι εύκολα. Άνοιξα κοντρόλ δυστυχώς. Άνοιξα κοντρόλ. Ο Αλντερβάιρελ ξανά λάθος. Πολύ κακός. Απορώ γιατί τον κρατάει. Δηλαδή έναν έστω και με 70 pace θα έβαζα εγώ στη θέση του. Ντέιβιζ εδώ. Έχει pace. Ωραία, Βέρνερ. Βαράν, κόβω. Αλλά δεν παίρνω την μπάλα. Κλασικό του FIFA 21. Και φάουλ.
Δύσκολο. Πάμε με τον Ζακάρια που είναι και ψηλός. Δύσκολο είναι από εκεί. Μπορεί να το ρίξει και από την άλλη γωνία. Ντάγκλας Κώστα. Okay. Με τον Ζακάρια θέλω. Από την άλλη θα το ρίξει νομίζω. Όχι από εκεί, το πολύ κακό φάουλ. Τώρα πάμε. Ασένκο. Πιστεύω ένα γκολ ακόμα και το έχουμε το μάτς. Ο στόχος μου ήταν ο πρώτος γύρος. Εγώ δεν είπα παραπάνω, οπότε ελπίζω να τον περάσουμε. Εμπαμπού. Αχ. Δεν έπρεπε να φύγω εκεί με τον Εμπαμπού. Έχω συνηθίσει που έχω στην ομάδα τον Μπέγερίν και μπορεί και κάνει τα overlap. Και βάζει και γκολ. Ζακάρια. Καταπληκτικός ο Ζακάρια. Ωραία. Πλεονέκτημα θα αφήσω. Κέιν. Δύσκολο εκεί. Με κόβει ο Αλντερβάιρελ αυτή τη φορά. Εντάξει, αμυντικά είναι καλός. Στο pace δεν είναι καθόλου καλός. Αχ, μου παίρνει την μπάλα. Ντέιβις. Ο κενό στην άμυνα. Επέστρεψε ευτυχώ. Ζεβαράν. Το ξέρω ότι θα κάνει αυτό. Τάκλιν. Λάιμερ ξανά. Αργία ο Λάιμερ. Στο 30. Μισή ώρα. Παιχνιδιού πάντα. Με τι. Λάιμερ. Όχι. Θα έβγαινε αυτό αν δεν είχε Ντέιβις. Νόμιζε θα κάνει πάσα. Ωραία. Ντέιβις με πολύ χώρο, Εμπαμπού δεν παίρνει την μπάλα. Ζακάρια πάνω στο Ντέιβις, ο οποίος έχει ανέβει πολύ. Και αν χάσει την μπάλα θα είναι δύσκολο. Οπότε, Diego Carlos, ωραία. Λάιμερ, Βαράν, λάθος, γκολ. 2-2, εντάξει. Κράτησε την μπάλα για πολύ ώρα εκεί, λογικό ήταν να γίνει. Οπότε, Χάβερτς, από εκεί. Πρόμες, για να δούμε, θα βάλουμε και εμείς Κικοβλίτς. Πρόμες. Πρόμες. Ωραία, περνάει. Αλντερβάιρελ πάλι. 2-2, θα είναι δύσκολο μάτς. Ελπίζω να μην το χάσουμε. Σαλάχ, Ντέιβις. Σαλάχ, όχι. Ντέιβις. Ντάγκλας Κώστα, Λεβαντόφσκι. Δεν ξέρω, Μπαμπού εκεί δεν μου πολύ αρέσει. Θα βάλω Ντέιβις. Χάβερτς, ευκαιρία, γκολ. Εντάξει, 3-2. Ο Ντέο, Μπαμπού κάνει όλη τη ζημιά εκεί. Τέλος πάντων, δύσκολο το μάτς. Πρόμες. Στο Κέιν. Έλα ρε Κέιν, φάουλ. Έλα. Κέιν κλέβει. Ωραία. Περνάει ο Κέιν. Δεν έχει agility και balance ο Κέιν από ό,τι βλέπω. Ο σωματότυπός του δηλαδή δεν αλλάζει κάρτα πιστεύω όσο και τα λένε τα stats. Πιστεύω πόσο agility και balance λέει ότι έχει ο Κέιν δεν ισχύει ποτέ. Κάνει βλακέ εδώ με τον Βέρνερ. Γενικά δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Αν βάλω ένα γκολ μέχρι το ημίχρονο καλά θα είμαστε. Αυτός ο Ντέιβις μου έχει κάνει τη ζημιά. Και εγώ θα τον βάλω στο ημίχρονο. Όχι. Σεμέδο, Στέρλινγκ. Δεν προλαβαίνω. Δεν πρόλαβα όντως. Ωραία, για μάνα είναι. Δεν περνάει. Ωραία. Κλέβω με το Λάιμερ. Είδα εδώ το Κέιν. Κακή άμυνα. Δεν το χάνει ο Κέιν. 2-3-3, ωραία. Έκπαιξε κακή άμυνα, τον είδα. Και ο Κέιν επιτέλους σκοράρει. Εκτός από πέναλτι. Κλέβουμε και την μπάλα. Για να δούμε. Πρόμες. Ξανά λάθος με τον Αλντερβάιρελντ. Δεν θα βγει η πάσα, δυστυχώς. Πού ήταν ο Κέιν. Δεν ήταν σε καλή θέση ο Κέιν, δυστυχώς. Θα κάναμε το 4-3. Ωραία. Καλό σκορ θα έλεγα για ημίχρονο, δεν κακό. Οπότε θα αλλάξουμε τον Εμπαμπού σίγουρα και θα βάλουμε τον Ντέιβις και δεν έχουμε άλλη αλλαγή. Ωραία, οπότε βάζουμε εδώ τον Ντέιβις. 97 pace έχει, πάρα πολύ καλός. Οπότε πάμε για να δούμε. Ωραία, ο Λάιμερ δεν κλέβει. Για να δούμε. Ο Kick of Glitch μου μυρίζει. Ευτυχώς δεν είναι. Πώς μ' άδειασε η άμυνα έτσι. Βαράν. Ωραία. Ωραία κρατάει ο Βαράν. Ωραία η πάσα του. Αχ δεν κλέβει ο Στέρλινγκ. Σεμέδο την κρατάει μέσα. Λάιμε τώρα. Ωραίο μεντί. Όχι ωραίο τάκλιν αλλά πάλι ο Λάιμερ κακή πάσα. Ο Λάιμερ γενικά δεν είναι κακός. Αλλά εντάξει φαίνονται τα κακά του. Λεβαντόφσκι κούνησα τέρμα. Ευτυχώ δεν το βάλε. Και Ντέβις.
Ωραία, πάσα στο Ζακάρια. Ζακάρια, τι έγινε εδώ? Κερδίζω πάλι την μπάλα. Πίσω η μπάλα στο Λάιμερ. Λάιμερ. Στέρλινγκ. Παίζει σαν left back ο Στέρλινγκ. Δεν ξέρω γιατί. Πολύ πίσω είναι η γραμμή μου. Παρ' όλα αυτά, Βαράν, ξανά ο Βέρνερ. Έλα. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Ευτυχώς δεν το έφαγα. Πήγα πάνω του, εντάξει. Πρόμες. Ποιος είναι αρκετά καλός. Πρόμες, Φεντορί. Λάιμερ. Μεντί. Βαράν, εντάξει μου, το χάσε πάλι. Οκ. Okay. Τεράστιες ευκαιρίες. Γενικά δεν ξέρω, η άμυνά μου δεν μου πολύ αρέσει. Ο Ντιέγκο Κάρλος λίγο κάνει τη ζημιά, δεν ξέρω ποιος τι κάνει. Κέιν. Βέρνερ. Σαλάχ. Εδώ Σαλάχ, εντάξει, έπρεπε να μπει. 4-3. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Δεν ξέρω, κάτι φταίει στην άμυνα. Πρόμες. Φάουλ. Δύσκολο μάτς. Λάιμερ. Γκέγκο Κάρλος. Γιατί είναι εκεί. Κέιν, δεν μπορεί. Νικά ο Κέιν δεν έχει κουβαλήσει όπως περίμενα. Μεντί. Στέρλινγκ. Πρόμες. Ωραία, βρίσκω το Κέιν. Εδώ πω, δεν στρίβει ο Κέιν, δυστυχώς, παιδιά. Pace μπορεί να έχει, αλλά agility και balance δεν βλέπω. Να δεν στρίβει. Ούτε με αυτή την κάρτα του. Θε, το body tape δεν γίνεται. Όσο και να και 99-99 να λέει, πάλι ο Κέιν δεν θα στρίβει, παιδιά, γιατί έτσι είναι το body type του. Γενικά, αυτές οι αλλαγές με stats δεν πολύ πιάνουν, γενικά, να ξέρετε. Σαν fake είναι. Γιέγκο Κάρλος, περνάει με τι. Εντάξει τώρα, ευτυχώς δεν έδωσε πέναλτι. Αλλά εντάξει, δεν βλέπω να νικάμε δυστυχώς. Κέιν. Κέιν. Αργεί ο Κέιν, δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει ο Κέιν. Δεν μ' αρέσει ο Κέιν. Λάιμερ. Ωραία στο Ζακάρια, ποιος είναι αρκετά καλός. Κέιν. Έλα, εδώ φάνηκε το pace του λίγο. Φαίνεται το pace του. Παιδιά, αυτό δεν είναι 87 pace, 91 pace. Αυτό δεν είναι ποτέ. Αν μου λέτε ότι αυτό είναι 91 pace, εντάξει. Πάει πάρα πολύ αργά. Αυτό δεν είναι ούτε 50 pace και φυσικά και θα μπει. Εντάξει, κάπου εδώ τελειώνει το match, εντάξει. Αφού ο Kane δεν μπορεί. Αυτό δηλαδή είναι 91 pace. Ποτέ. Δεν είναι 91 pace. Πάει πάρα πολύ αργά. Απίστευτο. Λοιπόν, θα βάλω striker promise γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Θέλω ένα γρήγορο επιθετικό και ο Κέιν είναι σαν να έχει 70 pace. Περίπου η ίδια κάρτα είναι. Βέβαια δεν μου αρέσει καθόλου ο Κέιν. Και νόμιζα ότι θα μου αρέσει. Βένερ κρατάει. Πολύ ωραία, λέω. Αλλά έχει τελειώσει το μάτς. Γιώργο Κάρλος. Πρόμες. Εντάξει. Βασικά βάλω striker Kane και camp Kane και left wing Promise, εντάξει. Αν το βάλει και αυτό τέλειωσε το match. Εντάξει, δεν χρειάζεται, θα κάνω rage quit. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο, η ομάδα δεν ήταν καθόλου καλή. Δεν μου άρεσε καθόλου, εντάξει, δεν πέτυχε το πείραμα. Πολύ κακός ο Kane, δηλαδή δεν αξίζει ποτέ ένα ακμήριο δυστυχώς. Οπότε, ο Promise ήταν καλός, εντάξει, ο Promise δεν ήταν κακός. Ο Ζακάρια πολύ καλός, ο Βαράν εντάξει τον είχα πολύ καλός. Ο Ντέιβις δεν τον είδα πολύ, ο Στέρνιν δεν ήταν κακός. Ο Κέιν παιδιά δηλαδή 91 pace δεν έχει ποτέ. Ούτε αυτά τα agility και balance που λέει εκεί, δεν τα έχει ποτέ. Μην τον πάρετε, δεν είναι καθόλου καλός, είναι η απλή του κάρτα πιστεύω είναι. Αν πάτε πίσω και δείτε πως έτρεχε δεν αξίζει ποτέ. Οπότε πάμε να δούμε και την rewards θα δώσει, δεν έχει καμία σημασία βασικά. Ναι, πολύ ωραία rewards. Ωραία, θα τα ανοίξουμε και θα κλείσουμε το βίντεο. Για να δούμε. Τα silver pack σίγουρα θα είναι καλύτερα από τα gold pack. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Okay. Αν έχει κανένα silver που πουλάει. Κατά είναι και αυτό. Ο Murphy αυτός πάει. Και αυτός παίζει να πάει. Μπρόιστερ θα το βάζω πάνω και αυτόν. Και αυτός πάει. Τι αυτό θα πήγαινε πέρσι, οπότε σας είπα κάτι βγάλαμε από το silver pack, οπότε πάνε και στα gold pack. Επίσης χθες άνοιξε ένα 100k pack και ένα 55k, το καλύτερο ήταν 84. Το pack lock μου δυστυχώς δεν είναι καθόλου καλό.
Τίποτα, ούτε ρέρα από τον κόλπακ. Όλα για Quixel. Ναι. Δεν χρειάζεται καν, όλα Quixel. Και τελευταίο pack για να κλείσουμε το βίντεο. Για να δούμε. Δεν είναι raid φυσικά. Οπότε παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε όλοι ένα like, ένα sub και τα λέμε στο